Χριστός Ανέστη, έγινε πρόβλημα, θανάτω, θάνατον πατήσας και έτσι εντυπήνας η ζωή χαρισάνομος. Χριστός Ανέστη, έγινε πρόβλημα, θανάτω, θάνατον πατήσας και έτσι εντυπήνας η ζωή χαρισάνομος. Χριστός Ανέστη, έγινε πρόβλημα, θανάτω, θάνατον πατήσας και έτσι εντυπήνας η ζωή χαρισάνομος. Αναστάς, ο Ιησούς από το τάφο, καθώς που είπε, έλατε κοιμή, ο αιώνιος ζωή και μέρα Ιησού. Αμήν. Η εποχή που διανύουμε έχει ένα πολύ ωραίο όνομα. Είναι η βασίλισσα των εποχών και ονομάζεται Άνοιξη. Γιατί είναι μπουκιασμένα ό,τι πρέπει να μπουκιάσει έχει αρθίσει. Με βάση αυτή την εποχή θα μιλήσουμε, όχι εγώ, αλλά από εκεί που έχω διαβάσει τον Ιερό Χρυσόστομο και τον Άγιο Γρηγόριο για την Ανάσταση του Κυρίου. Γιατί η Ανάσταση του Κυρίου είναι μία αιώνια άνοιξη. Μία αιώνια άνοιξη. Ο Απόστολος Παύλος, για να αποδείξει το γεγονός της Αναστάσεως με την καθημερινότητα της ζωής του ανθρώπου, παίρνει ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα που όλοι μας το ζούμε και το έχουμε ζήσει. Χρησιμοποιεί ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί το σπόρο. Παίρνεις ένα σπόρο, οποιοδήποτε σπόρο, και το ρίχνεις, το θάβεις μέσα στη γη. Όταν πέσει στη γη, λέει ο Απόστολος Παύλος και όλοι το γνωρίζουμε, πρέπει να σαπίσει, πρέπει να πεθάνει ο σπόρος. Αν δεν σαπίσει ο σπόρος, δεν θα βγει καθόλου κανένα φυτό, ό,τι σπόρος κι αν είναι αυτός. Μόνο εάν πεθάνει ο σπόρος, θα βγει το αντίστοιχο φυτό, ό,τι και αν είναι αυτό. Και επειδή στην εποχή του και σε κάθε εποχή, και στη δική μας και στην προηγούμενη και στην επόμενη, πάντα υπάρχουν αμφισβητείες ή αρνητές του γεγονότος της Αναστάσεως. Αρνούνταν και αρνούνται την Ανάσταση του Κυρίου. Αυτό βέβαια είναι φαινόμενο όλων των εποχών. Δεν αρνούνται όμως οι καλοδιάθετοι και οι πιστοί άνθρωποι. Γιατί δεν ανέχονται
ο άνθρωπος, εγώ, εσείς, κάποιοι άλλοι που έχουν φύγει, δεν ανέχονται να είναι ένα δημιούργημα γεμάτο μεγαλείο, γεμάτο μεγαλείο είναι ο άνθρωπος. Και να καταλήγει στον τάφο, να σαπίζει εκεί και από εκεί και πέρα να χάνεται άπαξ διαπαντός. Δεν το εγκρίνει η λογική του ανθρώπου. Και ένα σωρό ευχές που λέγονται, είτε σε εμάς μέσα στο χώρο το πνευματικό, το χριστιανικό, είτε σε εκείνους που αρνούνται τη θεότητα του Κυρίου, κοσμικές ευχές, τις που λέγονται συνήθως χρόνια πολλά, μέσα σε κάθε ευχή κλείνεται μια επιθυμία επιμήκυνσης μεγαλώματος της ζωής του ανθρώπου, που προέρχεται από μια βάση εσωτερική που του φωνάζει του κάθε ανθρώπου. Ξέρεις, δεν είσαι προσωρινός. Η διάστασή σου, η πραγματικότητα, σου λέει ανήκεις για ένα άλλο χώρο. Εδώ έρχεσαι σαν παρεπίδημος, σαν άπικος στη γη, άπικοι είμαστε. Λύγει το γραμμάτιο και φεύγουμε. Η λογική του ανθρώπου, του λογικού ανθρώπου, λέει θέλω να μην τελειώσει η ζωή μου. Επόμενο είναι. Θέλω να μην τελειώσει η ζωή μου. Και έχει επινοήσει ένα σωρό τρόπους για να ξεγελάει τον εαυτό του. Αλλά μόνο ένας τρόπος γνωρίζουμε. Είναι που δίνει όχι επιμήκυνση, αλλά αιώνια ύπαρξη στη ζωή του ανθρώπου. Είναι ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο και αναστήθηκε. Λέγει λοιπόν ο Κύριός μας, Απόστολος Παύλος, με το στόμα του, ο Χριστός με το στόμα του Απόστολου Παύλου. Άρνησε την Ανάσταση, ανόητε, εσύ ο άνθρωπος, εσύ ο ίδιος γίνεσαι δημιουργός, γινόμαστε δημιουργοί της Αναστάσεως των σωμάτων μας, της Αναστάσεως του δικού μου, του δικού σου, του δικού του σώματος. Και δεν θέλεις να το πιστέψεις. Αυτό το σπόρο ως πύρης, αυτό το σπόρο που ρίχνεις στη γη και το σπέρνεις, ανόητε, βάζει τη λέξη αυτή, και λέει ο Ρεσιόστομος, προφανώς είναι οργισμένος πνευματικά με κάποιους που του αρνούνταν την Ανάσταση. Αυτό λοιπόν, λέει, που σπέρνεις άφρον, ανόητε, ουζοποιείται, δεν ζωοποιείται, δεν λαμβάνει ζωή. Ξαναλέω άλλη μια φορά, να το προσέξουμε, έχει νόημα. Το σπόρο που σπέρνεις μέσα στη γη. Ου ζωοποιείται, δεν παίρνει ζωή, εάν μη αποθάνει. Το ρίγεις μέσα, δεν
Μπεθαίνει ο σπόρος. Δεν βγαίνει, αλλά δεν ζωπείται, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η σημασία, γιατί σημειώνει, ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει το εξής. Δεν μιλάει ούτε για καλούς καιρούς, ούτε για βροχές, ούτε για ωραίο χώμα, ούτε για την προσπάθεια του Γεωργού που κάνει, αλλά το ζωοποιείται, που λέει δεν ζωοποιείται, δεν δίνει ζωή ο Θεός, αν δεν πεθάνει ο σπόρος. Δεν τη δίνουμε εμείς οι Γεωργοί με την προσπάθειά μας τη ζωή στο σπόρο που σπέρνουμε, αλλά δεν το ζωοποιεί από ψηλά, άμα δεν σαπίσει. Δεν λαμβαίνει ζωή αν δεν πεθάνει ο σπόρος. Σίγουρα βέβαια ο Απόστολος Παύλος, αφού ανέβηκε ψηλά στον ουρανό και εκεί αντάμωσε με τον Κύριο, πήρε από πρώτο χέρι τα μαθήματα, από πρώτο χέρι, αφού ανέβηκε μέχρι τρίτο ουρανό. Εκεί λοιπόν πήρε από τον Κύριο αυτό που είπε στη γη εδώ. Το είχε πει ο Κύριος στη γη. Εάν μη ο κόκκος του σίτου, εάν ο κόκκος του σταριού, εάν μη πεσών, εάν αφού πέσει στη γη μη αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Σπόρος θα πέσει, σπόρος θα βγει. Δηλαδή δεν θα βγει καθόλου, θα ανοίξει, θα βρεις πάλι το σπόρο τον ίδιο. Αυτός μόνος μένει. Εάν δεν αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Αν ο σπόρος σαπίσει, το ζωοποιεί ο Θεός από ψηλά, δίνει ζωή και φέρνει καρπών. Ένας κόκκος σταριού, ένα στάχι. Ένα στάχι που δεν μοιάζει καθόλου με το σπόρο που ρίξαμε κάτω. Όπως το βλέπουμε με το κοτσάνι και το στάχι, δεν έχει ομοιότητα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, βλέπεις, ρίχνεις σπόρο, δεν παίρνεις αυτό που ρίχνεις, αλλά το γεννησόμενον, αυτό που θα γεννηθεί από το σπόρο. Αυτό που θα γεννηθεί από το σπόρο, θα το προσέξουμε και το πράγμα, το καταλάβουμε καλά. Σπέρνουμε το σποράκι, δεν περιμένουμε να πάρουμε το σποράκι, αλλά θα πάρουμε ένα άλλο ωραίο στάχι ή ένα ωραίο λουλούδι, σπόρο ρίχνουμε, λουλούδι παίρνουμε. Και δεν βλέπεις, λέει, εκεί τι γίνεται. Μέσα από το σάπιο δίνει τη ζωή ο Θεός. Και βγαίνει το οτιδήποτε ωραίο μετά. Ξέρετε, για να καταλαβαινόμαστε, να έχουμε την εικόνα αυτή, είναι εντελώς χρήσιμη. Μας μαθαίνει ο Θεός από τη δημιουργία Του, από αυτά που βλέπουμε τα δημιουργήματα μπροστά Του. Και λέει, πρόσεξε καλά, εγώ σε αυτό το σποράκι που εσύ θα σπείρεις, θα το δεις να ζωοποιηθεί, να πάρει ζωή αφού σαπίσει, θέλω να σε διδάξω ότι αν σε αυτό το πολύ μικρό πραγματάκι δίνω τόση σπουδαιότητα, στο δικό σου σώμα που το φρόντισα για να το φτιάξω, το σώμα σου. Και λαβών χούν από τη γη, και αφού πήρε, λέει, χώμα, δείχνει εκεί του Θεού το ενδιαφέρον, όχι ότι πήρε χώμα, επίησε τον άνθρωπο, λέει, έφτιαξε τον άνθρωπο. Και δεν σταμάτησε με εκεί ο Κύριος στον άνθρωπο, αλλά λέει, αφού τον έφτιαξε από χώμα τον άνθρωπο, έδειξε το ενδιαφέρον, μετά λέει, φύσηξε και έδωσε την εικόνα του, πνοή ζωής, ψυχή.
έδειξε ενδιαφέρον μεγαλύτερο από ό,τι στα φυσικά δημιουργήματα τα άλλα. Εκεί είπε και έγιναν. Έτσι λέει η Γραφή, είπε και γεννήθησαν. Εδώ σε εμάς πήρε, λέει, για να δείξει, όχι ότι είδε χέρια, αλλά για να δείξει το ενδιαφέρον που έχει για μας. Λοιπόν, στο σποράκι έδωσε τη δύναμη, την ενέργεια να ζωοποιηθεί αφού σαπίσει. Για σένα, ναι, άνθρωπε, δεν έδειξε ενδιαφέρον που σε έκανε ένα μεγαλείο? Και το δικό σου σώμα που το βλέπεις να γερνάει, που το βλέπεις να το πιέζει η ασθένεια, να το ταλαιπωρεί, να το παραμορφώνει, γιατί εδώ ο σπόρος δεν παραμορφώνεται, σαπίζει, κυριολεκτικά σαπίζει. Και το δικό σου σώμα θα το ζωοποιήσει όπως το σποράκι και θα το αναστήσει την ημέρα τη μεγάλη και τη λαμπρή, την ημέρα της κρίσεως. Όπου κι αν είναι χωμένο, μα στο στόμα του Καρχαρία έγινε τροφή, μα στον πόλεμο σκοτώθηκε, μα χάθηκε κάπου κλπ. Με όποιο τρόπο και αν έφυγε από τη γη και κακοποιήθηκε, έρχεται η ημέρα που θα δώσει το καινούριο σώμα. Το καινούριο, το λαμπρό σώμα, το αναστημένο σώμα. Θέλω να καταλάβουμε από το χθεσινό γεγονός που ακούσαμε στην εκκλησία. Λέει, θέλω να δω τον Κύριο, γιατί αν δεν θα δω, δεν θα πιστέψω ότι αναστήθηκε. Την εικόνα στο μυαλό μας θα την έχουμε αυτή. Είπε ο Θωμάς, να τον δω για να πιστέψω. Εάν μη είδω, ουμή πιστέψω. Και του κάνει τη χάρη ο Κύριος, για το λόγο που λέγαμε τώρα μόλις, προσέξουμε. Του παρουσιάστηκε, μέσα που ήταν και άλλοι μαθητές, των μαθητών συγγυγμένων, δεν μαζεμένοι. Να ο Κύριος. Τον είδε, όπως βλέπουμε εμείς ο ένας τον άλλον. Του λέει, σάρκα και τέτοια πράγματα εγώ τώρα δεν έχω για να με ακουμπήσεις, αλλά θα σου κάνω τη χάρη για να πάρεις τη διαβεβαίωση. Θα σου κάνω τη χάρη. Τι σώμα έχει ο Κύριος? Τι σώμα? Το ανθρώπινο που είχε πάρει από τη μητέρα του. Είχε πάρει τη μητέρα από την Παναγία σώμα τελείου ανθρώπου. Αυτό το σώμα που κακοποιήθηκε στο Σταυρό επάνω, αυτό ο Κύριος όμως το ανέστησε και το έκανε πνευματικό σώμα, δοξασμένο σώμα, όπως ανήκε στον Υιό του Θεού. Είχε δόξα, τώρα να την περιγράψω, πώς να την περιγράψω τη δόξα? Είναι δυνατόν? Δεν περιγράφεται. Αλλά θα σου κάνω τη χάρη το δοξασμένο σώμα να το αγγίξεις, να δεις. Και κάτι ακόμα. Έτσι θα γίνει το σώμα μας. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό το σώμα που θα πάρει την προσταγή, σήκω επάνω την ημέρα της Αναστάσεως, αυτό το σώμα το αναστημένο θα είναι σύμμορφο, δηλαδή θα έχει την ίδια μορφή και την ίδια ποιότητα, όχι στο μέγεθος όμως που είχε ο Κύριος, με το σώμα του Κυρίου.
πνευματικότητα σώμα του Κυρίου, δοξασμένο το σώμα του Κυρίου, αλλά δοξασμένο και το δικό μας. Κατά αναλογία. Δεν συγκρίνεται η δόξα η δική μας που θα πάρουμε με τη δόξα του Κυρίου σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Θα είναι, επαναλαμβάνω, το σώμα μας σαν το αναισθημένο σώμα του Κυρίου. Άλλο ένα παράδειγμα, αυτό που ακούμπησε με το δάχτυλό του Θωμάς. Πηγαίνουν οι μαθητές στους Εμαούς. Λουκάς και Κλεόπας. Ξέρουμε όλοι ότι έκανε την εμφάνιση ο Κύριος μέσα από τα δέντρα και δεν τον αναγνώρισαν. Τώρα πού το διάβασα, στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ή αλλού, λέει ότι δεν τον αναγνώρισαν για δύο λόγους τον Κύριο. Ένα, γιατί δεν ήταν ίδιο με εκείνο που είχαν δει 33 χρόνια, δεν είχε ομοιότητα με εκείνο και εκεί έμειναν. Το καταλαβαίνετε, είδαν τον Κύριο, είδαν έναν άνθρωπο, αλλά το σώμα δεν είχε καμία σχέση με το σώμα εκείνο που είχε ο Κύριος όταν περπατούσε στη γη επάνω. Γι' αυτό και δεν γνώρισαν. Ένας δεύτερος λόγος, τον αναφέρει η Γραφή, και κρατούντο οι οφθαλμοί αυτών, τα μάτια τους τα είχε δέσει ο Κύριος. Βλέπανε, αλλά δεν καταλαβαίνετε το ίδιο ο Κύριος. Εκρατούνται οι οφθαλμοί αυτών, του μη γνώνε, για να μην το γνωρίσουν. Και βέβαια δεν το κατάλαβαν και στο σπίτι που τον πήγανε και που τρώγανε μαζί, κάτσανε να φάνε, δεν κάτσανε να φάνε, αλλά στρώσανε τραπέζι. Καταλάβανε από τις κινήσεις που έκανε, δώστε μου το ψωμί να το ευλογήσω. Εκεί καταλάβανε ο Κύριος. Όχι επειδή είδαν το σώμα του, τον είδαν τον Κύριο. Ναι, δέστε τα αυτά τα πράγματα, τα έχω διαβάσει, μου κάνανε εντύπωση. Λέει, δεν ήταν το σώμα του Κυρίου αυτό που κουβαλούσε 33 χρόνια, αλλά ήταν δοξασμένο θεϊκό σώμα. Έτσι θα γίνει και το δικό μας σώμα. Αυτός ο σπόρος που θα πέσει μέσα και θα σαπίσει, θα φυτρώσει αιωνιότητα. Μα τι άλλο δεν θα θέλουμε παραπάνω. Σου χαρίζει, λέει, τη βασιλεία του και εσύ αγκαλιάζεις την κοπριά. Την κοπριά αγκαλιάζουμε στην ουσία όλοι μας, τις απολαύσεις της ζωής, που στο τέλος δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λοιπόν, ο σπόρος πέφτει, βγαίνει ωραίο λουλουδάκι, βγαίνει ένα άλλο ωραίο δεντράκι και το σωματάκι μας, αυτό που χρόνια έζησε, αυτό που κακοποιήθηκε, αυτό που πίνασε, που δίψασε και λοιπά, όπως και ο Κύριος, μπαίνει στο λάκκο, θα φωνάξει ο Κύριος. Τα οστά τα ξηρά, ακούτε λόγον Κυρίου, σαν τον Ισαΐα που φώναξε. Σηκωθείτε πάνω, εν ρηπεί οφθαλμού, θα αναστηθούν τα σώματα δοξασμένα, δοξασμένα. Πρέπει, αφού και ο Κύριος ακολούθησε τον ίδιο δρόμο σαν άνθρωπος, είχε σώμα, κακοποιήθηκε, έγινε μια πληγή στο Σταυρό επάνω, του κακοφέρθηκαν οι άνθρωποι, πέθανε σαν άνθρωπος, θαύτηκε σαν άνθρωπος και αναστήθηκε σαν δοξασμένος Θεός. Ξέρετε, θα αναφέρω μια εικόνα από που την βλέπουμε, που την ακούμε στην Εκκλησία της Αναλήψεως για τη δόξα του αναστημένου σώματος του Κυρίου και για την ομοιογένεια, να το πω έτσι, που έχει το γεγονός, το αναφέρω, με το δικό μας γεγονός, αν μας αξίωσε ο Θεός. Πήρες μαθητάς και τους βγάζεις στο όρος των ελαιών. 40 μέρες από την Ανάσταση. Και μπροστά τους
τον είδαν δοξασμένο να ανεβαίνει συνοδευόμενος από αγγέλους. Τον είδαν να έχει δοξασμένο σώμα. Κουβάλισε, λένε οι πατέρες, ο Κύριος ψηλά στον ουρανό και τα σύμβολα που είχε εδώ. Ο Τίμιος Σταυρός που σταυρώθηκε πάνω είναι σύμβολο, τον έχει λάβαρο πάνω ο Κύριος. Πνευματικό λάβαρο. Λόγχοι και τα λοιπά, όλα αυτά θα τα φέρει με συνοδεία αγγέλων, λέει, όν τρόπον εθεάσαστε, λέει, με τον τρόπο που τον βλέπετε να ανεβαίνει πάνω 40 μέρες με τις αλήψεως, δοξασμένο και από αγγέλους, με τον ίδιο τρόπο θα δείτε να κατέβει, αλλά με τα ιερά σύμβολα μαζί. Ακούστε, μάλλον ακούμε όλοι μας, ίδια σε σμικρότητα λάμψη θα εκπέμπει και το ανθρώπινο σώμα. Ο Απόστολος Παύλος, για να δείξει ότι και οι δύο κατηγορίες ανθρώπων που φεύγουν από τον κόσμο θα δεχθούν εκεί που θα πάνε μία άλλη μεν δόξα, άλλη δε τιμωρία. Λέει λοιπόν, θα προσέξουμε, λέει, επαναλαμβάνω, άλλοι θα δοξαστούν. Επόμενο είναι, αγωνίστηκαν να δοξαστούν. Άλλοι θα κολλαστούν. Αναφέρει λοιπόν, τώρα δεν θυμάμαι ποια επιστολή είναι, που λέει ότι υπάρχουν όντα στη γη που κουβαλάνε σάρκα. Ο άνθρωπος, τα πουλιά, τα ψάρια, τα κτίνη, τα φίδια, έτσι. Κάθε σάρκα από αυτές που αναφέραμε έχει, λέει, διαφορά. Νομίζω γίνομαι κατανοητός. Από τα σαρκώδη ζώα που κουβαλάνε σάρκα, και σίγουρα βλέπουμε ότι έχουμε διαφορά. Εμείς από τα ζώα, από τα πτηνά, από τα φίδια κλπ. Και από τα ψάρια. Έχουμε διαφορά τεράστια. Και στον ουρανό, λέει πάνω ο Απόστολος Παύλος, τα άστρα, και εκεί έχουν διαφορά. Άλλη η λάμψη του ηλίου, άλλη η λάμψη της Ελλήνης και άλλη η λάμψη των αστέρων. Αστέρι από αστέρι διαφέρει στη δόξα, λέει, στη λάμψη, στο φως. Δεν έχουν όλα τα άστρα το ίδιο φως. Δεν έχουν όλα τα άστρα το ίδιο φως. Βέβαια, η κορυφή είναι ο ήλιος. Η Εκκλησία μας λέει, παρομοιάζει με ήλιο της δικαιοσύνης τον Κύριο. Τώρα, όλοι οι άλλοι Άγιοι με τα άστρα που τα ονομάζει φωστήρες. Και οι δίκαιοι εκλάμψουσι θα λάμψουν σαν φωστήρες. Και ο Κύριος είπε, εγώ στον κόσμο σας στέλνω, όχι μόνο εκεί πάνω που θα λάμπετε, αλλά και στον κόσμο σας στέλνω να λάμπετε. Ούτω λαμψάτω το φως ημών επί της γης, λέει. Να λάμπει έτσι το φως στη γη επάνω, λέει. Ώστε να βλέπουν οι άνθρωποι το φως το δικό μας, να το βλέπουν και να δοξάζουν τον Πατέρα που είναι στον ουρανό. Και εδώ επομένως κουβαλάμε κάποιο φως. Αφού έχουμε Άγιο Πνεύμα όλοι. Όλοι έχουμε Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει, εφόσον έχουμε συνείδηση επάνω τουλάχιστον, και καταλαβαίνουμε και καλλιεργούμεθα, αυτό σημαίνει το Άγιο Πνεύμα είναι μαζί μας, το φως του Κυρίου. Το εκπέμπουμε και κοιτάτε να δείτε, όλα τα όντα αντέχουνε το φως. Όχι.
Άλλα τυφλώνονται και άλλα χαίρονται στο φως. Η κουκουβάγια δεν θέλει φως. Τα ιστοπούλια δεν θέλουν φως. Τυφλώνονται από το φως. Οι τυφλοπόντικες, χωμένοι μες στη γη, στο σκοτάδι. Και άλλα όντα πτηνά χαίρονται το φως της ημέρας, χαίρονται την άνοιξη. Και οι άνθρωποι έχουν αυτοδιαιρέσει. Αυτοδιαιρέσει. Θέλουν τη νύχτα και όχι το φως. Λέει ο Κύριος, εγώ φως εις τον κόσμο ελίγηθα. Εγώ έχω έρθει στον κόσμο και είμαι φως. Το ξαναλέω, εγώ φως εις τον κόσμο ελίγηθα. Είμαι φως, λέει ο Κύριος, το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως, το έχουν οι φωτογραφίες, εκεί άμα είχε θα έγραφε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Είναι φως ο Κύριος. Εμείς μικρά φώτα, γιατί ο Κύριος είναι πηγή φωτός, εμείς είμαστε φώτα που αντλούμε το φως από τη γεννήτρια. Εσύ που είσαι και ηλεκτρολόγος, υπάρχει η γεννήτρια και είναι ο Κύριος. Παίρνουμε το φως από εκεί. Το φως του κόσμου αντλούμε. Η άλλη κατηγορία λέει, δεν σε θέλουμε. Το λέει ο Κύριος, σήμερα στο Ευαγγέλιο έλεγε στην Εκκλησία ότι εμένα ο Κύριος με μισεί ο κόσμος. Δεν εννοεί όλους τους ανθρώπους. Όταν λέει ο κόσμος εννοεί τον κακής ποιότητας κόσμο που λέει δεν σε θέλουμε. Με μισεί ο κόσμος. Μισεί το φως ο κόσμος που είμαι εγώ, λέει ο Κύριος. Αυτοί λοιπόν είναι τυφλοπόντικες. Ζούνε μέσα στην τρύπα της γης, δεν θέλουν να δουν φως, δεν θα δουν ποτέ. Και όπως τόνισα χθες στην ομιλία, ο Κύριος όποιον καλεί κοντά του, του εκπέμπει το φως, τον φωτίζει, αλλά και τον αρωματίζει. Του δίδει και άρωμα. Είναι ο μυροπόλης ο Κύριος. Και παίρνουμε από το μύρο εμείς και το σκορπίζουμε. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εμείς το λέει, πώς το λέει εδώ, εκπέμπουμε κάπως, δεν το λέει έτσι, είμαστε ως μη ευωδίας Χριστού, ως μη ευωδίας και της σωζωμένης και της απολυμένης. Λέει, είμαστε ευωδιά του Χριστού, ευωδιά, ξέρεις, ευωδιά είναι, και για εκείνους που δέχονται τη σωτηρία που έφερε ο Κύριος στον κόσμο και για εκείνους που πάνε για να καθούνε. Εκείνοι που πάνε για να καθούνε λένε ας τους αυτούς στην τρέλα τους. Εκείνοι που είναι η σωτηρία χαίρονται. Όλα όσα λέμε έχουν την ευωδιά της Αναστάσεως. Για Ανάσταση μιλάνε. Δεν μιλάνε για τίποτα άλλο. Και ο Κύριος μας στον κόσμο αυτό μας θέλει να είμαστε ή αναστημένοι. Να καταλαβαίνουμε, να ζούμε ότι το πέρασμα του Κυρίου από το γη και την Ανάστασή Του. Ο Απόστολος Παύλος, βέβαια εμείς ούτε από εδώ τον ουρανό δεν πλησιάζουμε τον Απόστολο Παύλο, λέει μέσα στον Κύριο, όχι για τον εγώ, για τον εαυτό του μόνο, για όλους μας, μέσα στον Κύριο υπάρχουμε εμείς,
Και ο Κύριος μέσα σε εμάς. Μέσα στο γύριο υπάρχουμε εμείς. Και ο Κύριος είναι μέσα σε εμάς. Εν αυτό γάρ ζώμεν και κινούμε δακεσμέν. Μέσα του ζούμε και υπάρχουμε και περπατάμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ανάσταση του Κυρίου. Άκουσα τον αδελφό που είπε πέρασε και η ανάσταση. Εσωτερικά δεν το δέχτηκα. Γιατί, να το εξηγήσω, γιατί ο αναστημένος άνθρωπος δεν ζει μια μέρα την Ανάσταση, συμφωνείς, δεν συμφωνείς. Τη ζει κάθε μέρα. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι θέμα καθημερινού βιώματος. Το είπε με την έννοια του πανηγυρίου. Ναι, το κατάλαβα. Ναι, ναι. Με την έννοια την κοσμική. Του κόσμος χρόνια πολλά και τελείωσε. Αλλά ο χριστιανός όλα τα γεγονότα της Εκκλησίας σε καθημερινή βάση τα ζει και τα βιώνει. Πολύ περισσότερο που η Ανάσταση που είναι το κέντρο όλων των εορτών. Έτσι δεν είναι εορτή εορτών και πανήγυρης πανηγύρων. Έτσι λέμε. Ο Πάσχα το Μέγα και ερώτα το Χριστέ. Ο Σοφία και λόγια του Θεού και δύναμη. Και λοιπά. Λοιπόν. Πριν κλείσω το θέμα, έχει μείνει ένα τέταρτο για να πλησιάσουμε τα 50 λεπτά περίπου. Ένα κομματάκι από τον Άγιο Γρηγόριο και θα κλείσουμε το θέμα μας. Μια στιγμή, το κλείσουμε το θέμα. Στάλθηκε ο Χριστός στη γη ως άνθρωπος. Επειδή και ένιωσε κούραση και επίνασε και δίψασε και δάκρυσε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Αυτό το δέσουμε στο μυαλό μας. Ήταν άνθρωπος όταν περπάταγε στη γη επάνω. Εντάξει και πίνασε και τα λοιπά. Εάν όμως στάλθηκε και ως Θεός, τι σε ενοχλεί αυτό? Γιατί ήταν θεάνθρωπος, όχι μόνο άνθρωπος. Θεός και θεάνθρωπος. Τι θέλει, τι σε ενοχλεί που ήρθε και ως Θεός? Και συνεχίζει. Τη θέληση του Πατέρα, του Πατρός, από τον οποίο προέρχεται ο Χριστός, ήρθε από τον Πατέρα του. Και τον οποίον τιμά σαν αρχή άχρονη, ο Πατέρας είναι αρχή, μα που δεν έχει αρχή, που δεν έχει χρόνο. Δεν συλλαμβάνονται αυτά τα πράγματα. Όλα τα ανθρώπινα έχουν αρχή, έχουν τέλος. Μόνο ο Θεός είναι άνθρωπος, χωρίς αρχή. Να την θεωρείς ως αποστολή και να μην πιστεύεις ότι είναι κάτι το ατέριαστο για τον Θεό. Να στείλει τον Κύριο που είναι Θεός να γίνει άνθρωπος. Δεν είναι ατέριαστο. Επειδή λέγεται, τι λέγεται, και ότι έχει παραδοθεί, αλλά έχει γράφει επίσης ότι έχει παραδώσει τον εαυτό του. Μιλάει για τον Χριστό, ο Πατέρας λέει στέλνει τον Κύριο και ο Κύριος λέει εγώ θα παραδώσω το σώμα μου να το σταυρώσετε. Το θέλω και το κάνω και το πράγμα. Αλλά σε συμφωνία με τον Πατέρα. Τον έχει παραδώσει και ο Πατέρας για να παραδοθεί. Δεν υπάρχει εδώ άλλο Πατέρας, άλλο Υιός και Πατέρας και Υιός. Ο Υιός εκτελεί αποστολή να σταυρωθεί και ο Πατέρας έχει πάρει την απόφαση να σταυρωθεί ο Υιός. Μου κάνει εντύπωση που διάβαζα εδώ τον Άγιο Γρηγόριο και λέει το σκεπτόμαστε καλά. Δίνει εντολή στον Αβραάμ. Του λέει πάρε το παιδί σου, το μονάκριβο και θυσίασέ το. Και άρχισε να δείτε πως οι πατέρες τι λεπτότητα έχουν στο μυαλό μέσα που εμείς δεν την πιάνουμε. Πριν να καλοπροσέξεις λιγάκι. Του λέει λοιπόν πριν θυσιάσεις τον γιο σου τον Ισαάκ
και τον Βέρνη και τον Μπάιο. Και του λέει stop, δεν θέλω να το θυσιάσεις. Ελάτε στην άλλη περίπτωση, στέλνει τον ιό του, έχει καμιά σύγκριση ο Ισαάκ με τον Κύριο, δηλαδή σε αξία, αδύνατον. Όλα λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, τα καθαρά ανθρώπινα σώματα, τα άγια σώματα να τα μαζέψουμε, δεν φτιάχνουν το σώμα του Κυρίου, το παράγιο σώμα του Κυρίου. Λέει λοιπόν, του Ισαάκ που ήταν άνθρωπος, δεν δέχθηκε το σώμα του να θυσιαστεί. Του Ιού του που δεν μπορεί να τιμηθεί σε αξία, δέχθηκε τη θυσία. Γιατί μόνο το σώμα του Κυρίου μπορούσε να πληρώσει, να δώσει λίτρο, να γίνει λίτρο, να λυτρωθούμε εμείς. Μόνο μια σταγόνα αίμα του να σώσει τον κόσμο ολόκληρο. Μου κάνει εντύπωση, Παναγία μου, ποιος θα πιάνει τόσο ωραία πράγματα. Λέει στο μυστικό δείπνο που κάνει ο μαθητάς. Και εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα τούτο στη θέση που το καταλάβουμε. Και εδώ το διάβαζα μέσα. Κάθισες να δεις τι είπες στους μαθητάς την ώρα του δείπνου. Τούτο εδώ το Πάσχα, την ώρα που ήταν στο τραπέζι, είναι το τελευταίο Πάσχα. Μέχρι σότου, το τελευταίο, μέχρι σότου πίωμεν καινόν πόμα, καινούριο ποτήρι, στη βασιλεία του πατρός μου, στη βασιλεία του πατέρα μου. Εκεί θα πιούμε καινούριο ποτήρι. Είπες μαθητάς, μας περιμένουν όλα και τα πράγματα. Μας περιμένουν. Να ασχοληθούμε και λίγο. Καλλιέργεια είναι απαραίτητη καλλιέργεια. Όσο μπορούμε. Μη μας ξαπατάει ο διάβολος, το έχω ξαναπεί και άλλη φορά. Γέροντα, δεν μπορώ να προχωρήσω, του λέει μία καλόγρια του Παΐσιου. Λέει, παιδάκι μου, τι θέλεις εσύ να κάνεις, να γίνεις ο ζηλωτής Ηλίας. Ένας ήταν ο ζηλωτής Ηλίας. Αλλά άκουσε να σου πω, εσύ θα κάνεις το βηματάκι σου, με κόπο πολύ που μπορείς να το κάνεις, το λίγο βηματάκι σου, και θα το μετρήσει ο Κύριος σαν να είναι του Ηλία. Τόσο μπορείς να κάνεις. Το αντιλαμβανόμαστε. Δεν μας λέει, κάνε το άλμα, γιατί εκεί θα απογοητευτούμε. Λίγοι μπορούν να κάνουν το άλμα να πηδήσουν. Αυτοί που έχουν γίνει πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες. Εδώ ο Ηλίας είναι Ολυμπιονίκης του Θεού. Εμείς θα κάνουμε το βηματάκι το μικρό. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος, ότι αυτός που θα κάνει το βηματάκι για να νικήσει αδυναμίες που έχει κληρονομήσει από τους γονείς του, ζει στο χώρο του θαύματος. Τα βλέπω Παΐσιος αυτά. Ζει στο χώρο του θαύματος. Κάνοντας μια μικρή προσπάθεια για να βγάλεις κάτι από μέσα σου που έχει κληρονομήσει. Ζεις μέσα στο χώρο του θαύματος. Πάθη και αρετές, σε ένα βιβλίο του Παΐσιου το γράφει μέσα. Εκεί όποιος κάτσε να διαβάσει σιγά 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 σιγά, θα δει πως λειτουργεί μέσα ο Κώστας, ο Θανάσης κτλ. Μέσα. Πώς τον παίζει ο διάβολος και πώς μπορεί να το φέρει εγώ τον διάβολο, με τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, δέχτηκε του Κυρίου, του Υιού του, ο πατέρας, στη θυσία και δεν δέχτηκε του Ισαάκ. Γιατί αυτά τα λίτρα ήταν άξια για να τα πάρει στα χέρια ο πατέρας, άλλα πανάξια λίτρα δεν υπήρχαν. Τι να κάνει ο Ισαάκ άνθρωπος, να ξεπληρώσει μια αμαρτία, τη δική του. Ενώ ο Κύριος ήταν αμάρτητος, ξεπλήρωσε την αμαρτία του κόσμου όλου. Το θαύμα της Αναστάσεως, που μας το διδάσκει η φύση ολόκληρη, μας το διδάσκει και αυτό το σύμπαν εδώ μέσα. Και αυτή εδώ η κτήση μέσα, που λέγεται ψυχή, που λέγεται καρδιά, μας το μαθαίνει. Μας λέει, την Ανάσταση όταν τη ζεις, τη ζω κι εγώ. Δεν τη ζεις, πεθαίνω εγώ ή δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
Είναι θέμα βιώματος. Όχι θέμα λογικής. Τέρμα η λογική, περίπατο. Πάει περίπατο η λογική. Δεν μπορεί να μετρήσει τίποτα λογική. Και όλα όσα είπαμε δεν είναι της ανθρώπινης λογικής. Χιλιάδες χρόνια η ανθρωπότητα έψαχνε να βρει τι θα κάνει για να μπορέσει να γίνει καλύτερη κλπ. Δεν έβρισκε τον τρόπο. Μας φανερώθηκε από πάνω. Είναι αποκάλυψη. Λέει, έχουμε θρησκεία. Δεν έχουμε θρησκεία. Η δική μας είναι πίστη. Πίστη στην αποκάλυψη που έκανε ο ουρανός σε εμάς. Οι άλλες είναι θρησκείες. Γιατί τις έχω φτιάξει σαν να είναι σπίτι οι άνθρωποι. Θρησκεία λέγεται ότι φτιάχνεται. Το δικό μας είναι πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα που αποκαλύφθηκε. Και η Ανάσταση λοιπόν είναι αποκάλυψη. Είναι αποκάλυψη, δεν είναι κάτι. Δεν τη φαντάστηκε ο ανθρώπινος νους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής που ήταν αγράμματος, δεν ήξερε τίποτα από γράμματα, ξύλο πελάκι του, έγραψε το τέταρτο Ευαγγέλιο που δεν διαβάζεται εύκολα. Πρέπει να έχεις πολύ φως, πολύ γνώση γραμμάτων. Και λες, μα αυτός ο αγράμματος ο ψαράς έγραψε αυτό. Το έγραψε γιατί είναι αποκάλυψη. Δεν είναι ανθρώπινη επινόηση. Και όσο και να σπουδάσεις τα πανεπιστήμια θα καταλάβεις αυτά που καταλαβαίνει ένας αγράμματος, μα πιστός άνθρωπος. Λοιπόν, εκείνα όσα δηλαδή ζούμε σαν χριστιανοί και που έκανε και ο Κύριος στη γη επάνω, προέρχονται από τη θέληση του Πατρός. Από τη δύναμή του. Συ τα μεν πρώτα τα θεωρείς μειωτικά. Τα άλλα τα οποία εξυψώνουν τον άνθρωπο τα παραβλέπεις. Όσα λέμε δηλαδή, μιλάει στον άπιστο τώρα εδώ και λέει ο Άγιος Γρηγόριος, τα παραβλέπεις. Βέβαια, επόμενο είναι. Επόμενο είναι να σε ξενίζουν και να λες πως είναι δυνατόν στη λογική. Θέλει επιθυμία παλμό ψυχής. Πως το κάνουμε και το πράγμα. Λοιπόν, και ό,τι μεν έπαθε ο Κύριος το υπολογίζεις. Το ό,τι δε έπαθε με τη θέλησή του δεν το αναφέρεις. Τι είναι όμως ο Θεός και ταυτίζεται με Αυτόν, ο Πατέρας δηλαδή, τι είναι που ταυτίζεται με τον Κύριο. Από άλλους δε περιφρονείται. Τα αναφέραμε προηγουμένως και είναι τα πράγματα. Θα πάω λίγο παρακάτω για να το τελειώσω εδώ στο τέλος. Λέει τώρα εδώ. Έρχομαι στα γεγονότα που έπαθε η ανθρώπινη φύση του Κύριου και τελειώνω. Πολλά λοιπόν είναι τα θαύματα εκείνης της εποχής. Ο Θεός σταυρώνεται. Ο ήλιος σκεπάζεται από σκότος και κατόπιν ανατέλει πάλι. Το καταπέτασμα του ναού σκίζεται. Το αίμα και είδωρ χύνεται από την πλευρά του Κυρίου. Η γη συγκλονίζεται, οι πέτρες σκίζονται προς χάρη της πέτρας, του Χριστού δηλαδή. Οι νεκροί αναστένονται, ως απόδειξης, αναστένονται οι νεκροί, ως απόδειξης για την τελευταία και κοινή Ανάσταση. Την ημέρα της Σταυρώσεως αναστηθήκαν οι νεκροί, λέει το Ευαγγέλιο. Για να πούνε ότι ξέρεις, σας προειδοποιούμε ότι αυτό θα γίνει μια μέρα. Τίποτε δεν είναι εισάξιον με το θαύμα της σωτηρίας μου, λέει ο Γρηγόριος. Όλα αυτά γίνονται για τη δική μου σωτηρία και τη δική σωτηρία. Κανένα άλλο γεγονός δεν υπάρχει που να έχει τόση αξία όσο η σωτηρία μου. Κάπου αλλού διάβασα, εδώ πέρα το διάβασα, ό,τι έκανε ο Κύριος το έκανε για τη σωτηρία μας. Και το πρόβατο λέει που πήρε στην πλάτη και ανέβηκε γκρεμούς και τα αρέστα, είναι τα πάθη του Κυρίου. Μιλάει για τον εαυτό του, μιλάει ο Κύριος εκεί. Λέει πήρε το πρόβατο, βάλε στην πλάτη αφού το βρήκε στα βουνά και στα λαγκάδια, στις ρεματιές, το βάλε εδώ και είμαι εγώ, λέει. Φαντάσου την αξία που έχει ο άνθρωπος για να έρθει ένας Θεός στον κόσμο να αναστηθεί και να μας αναστήσει. Χριστός Ανέστη λοιπόν, καλή Ανάσταση να έχουμε. Ευχαριστούμε. Να κάνουμε προσευχή.
Να μην σας κουράζω μάλλον. Χριστός Ανέστη νεκρόν θανάτων θανάτων πατήσας και της εν της νήμασι ζωή χαρισάμενος. Αναστάσει ο Ιησούς από το τάφο, καθώς το είπε, έλα και πλήν, την αιώνια ζωή και το πέρα Ιησούς. Αμήν. Καληνύχτα. Και την άλλη φορά 7 η ώρα, καλά είναι, δεν είναι. Καλά είναι, μόνο τι έχουν τα πρώτα. Σωστά. Ας τα πλέξουμε αργότερα, νωρίτερα. Τι να κάνουμε. Βαγγέλη, πού είναι ο Βαγγέλης.